Απόψε στις ειδήσεις των 8. Ανησυχία από την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού σε παιδιά. Στην παιδιατρική κλινική του Ρίου, 13χρονη από την Αύπακτο και ένα παιδί 9 ετών από την Ηλία. Σε καλή κατάσταση και δύο βρέφη λίγων μηνών. Θετικά βλέπουν την εφαρμογή του ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού οι παράγοντες του τουρισμού στα Επτάνησα. Περιμένουν αύξηση των επισκεπτών κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Τα επιμελητήρια ζητούν περαιτέρω στήριξη από την κυβέρνηση. Να γίνει μη επιστρεπτέα προκαταβολή και να χορηγηθούν δάνεια για να πληρωθούν οι επιταγές. Δυσίωνες οι προβλέψεις για χιλιάδες επιχειρήσεις αν δεν στηρίξει περισσότερο το κράτος τους ιδιοκτήτες.